ακούγοντάς σας κύριε Τζίζιο, οδηγείτε την σκέψη μου σε μία λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και είναι ένας διαμεσολαβητής προς όφελος κάποιων ιδιωτικών εταιριών. Τουλάχιστον τα γεγονότα αυτά λένε. Τώρα, θα φέρω τον αντίποδα για να αντιληφθούμε αν όντως είναι οικονομική. Το ερώτημά σας είναι πολύ βαθύ. Αν όντως είναι οικονομική συμφωνία. Σήμερα έχουμε το πρόβλημα με την Ουκρανία, λένε. Εγώ δεν θέλω να το θέσω έτσι και δεν θα το ξαναφερθώ με αυτόν τον όρο, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με την Ουκρανία. Η Ουκρανία, όταν μιλάμε για Ουκρανία, μιλάμε για τον Ουκρανικό λαό, για τους Ουκρανούς πολίτες. Σήμερα η κυβέρνηση Ζελένσκι δεν εκπροσωπεί τους Ουκρανούς πολίτες. Έχει προκύψει από πραξικόπημα, 14-15, είναι μία σε εισαγωγικά δικτακτορική κυβέρνηση και χωρίς τα εισαγωγικά, η οποία όμως μέχρι στιγμής κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το πρόγραμμα που απορρόφθηκε το Φεβρουάριο για να εκταμιευθεί μέχρι τα μέσα του 25 135 δις ευρώ. Είναι περισσότερα από αυτά που ζητήσαμε εμείς από το μνημόνιο. Και η επταετής δεν είναι καν μέλος, το τονίζω, δεν είναι μέλος η Ουκρανία. Υποσυζήτηση η κυβέρνηση Ζελένσκι προτάθηκε το 22. Το επταετές πρόγραμμα ένταξης της θα στοιχεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 185 δισεκατομμύρια. 185 και 135 ξεπερνάμε τα 320 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα μη μέλος. Στον επί 41, επί 31 τότε συναπτά έτη μέλος, κοιτάξαμε να διαλύσουμε τον κοινωνικό ιστό, τον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, όλες τις κρατικές δομές. Δημιουργήθηκε ένα ιδιωτικό μαγαζί, το ΤΑΙΠΕΔ, και το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ από την άλλη μεριά, τα οποία διέλυσαν τον δημόσιο πλούτο, διέλυσαν την ατομική ιδιοκτησία, επιτρέπουν σε εταιρείες φαντάσματα να υφαρπάζουν τον πλούτο του Έλληνα, και εγώ βλέπω μία ομάδα Ευρωβουλευτών Ελλήνων να μην κάνει τίποτα. Ούτε το 10, ούτε το 12, ούτε στο μεσοπρόθεσμο, ούτε το 15, δεν κάνουν τίποτα. Λες και δεν είναι εκεί. Γιατί? Γιατί είναι αποκοιήματα μιας κομματικής διαδικασίας ανταλλαγής. Η Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Κλάγκα, απαρτίζεται από ψυχές οι οποίες έχουν ένα μόνο στόχο και σκοπό. Πρώτον, την απελευθέρωση της Ελλάδος, γιατί μιλάμε ότι εμείς βιώνουμε έναν οικονομικό πόλεμο με αίμα κατ' ουσίαν. Έχουμε αυτοκτονίες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χωρίσει οικογένειες για αυτό το πράγμα. Βλέπουμε η Ελλάδα από το 1944 να είναι 10 εκατομμύρια μέχρι και σήμερα, και βλέπουμε άλλα ευρωπαϊκά κράτη να υπερδιπλασιάζονται. Η Τουρκία να τριπλασιάζεται. Η Ελλάδα γιατί δεν μπορεί? Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τον Έλληνα μέσα στην Ελλάδα να μην μπορεί να αναπτυχθεί, ενώ όπου και να πάει στο εξωτερικό και να είναι εκατομμύρια? Λοιπόν, αυτό είναι ένα έργο που, αν μη τι άλλο, αν δεν θέλουν οι κυβερνήσεις μας να το κάνουν, ζητούμε εμείς να μας δώσει την δύναμη και την δυνατότητα ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, με την ψήφο του, που η ψήφος του είναι η ίδια ύπαρξή του, το ίδιο του το είναι, να μας δώσει δηλαδή αυτήν την δύναμη να μπορέσουμε να πάμε άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιαπραγμάτευτοι, αδέσμευτοι, δεν πληρώνονται από κανέναν, χορηγούν και πληρώνουν μόνοι τους αυτόν τον αγώνα που γίνεται για το κοινό όφελος της πατρίδος, για όλους τους πολίτες, ούτως ώστε να πάμε εκεί και να κάνουμε επιτέλους έναν έλεγχο επί παντός επιστητού και να δούμε τελικά αν είναι οικονομική συμφωνία. Θέλω τα κέρδη μου, θέλω να δω πού επενδύθηκαν τα λεφτά μου, θέλω να δω τι κάνουμε, να κάνουμε ένα ταμείο, να τραβήξουμε μια γραμμούλα και να δούμε. Εσύ μου λες, μου δίνεις αυτά. Να δω τι έβαλα εγώ, τι σου δίνω εγώ. Τελικά τι έπρεπε να πάρω? Πήρα αυτά που έπρεπε? Μου χρωστάς? Το μνημόνιο, τα 110 δισεκατομμύρια, ήρθανε στην Ελλάδα ή πήγανε σε ιδιωτικές εταιρείες, τράπεζες, και από εδώ φύγανε σε ελλαδικά funds που σήμερα έρχονται να κατασπαράξουν την περιουσία του Έλληνα με τις πλάτες της ανεξάρτητης εισαγωγικά ελληνικής δικαιοσύνης, όπου είδαμε και την έρευνα των ευρωπαϊκών θεσμών για το πόσο εξαρτημένη είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Άρα, και πάνω σε αυτό, η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών Ελλάδος έκανε και ένα διάβημα, έκανε μία δήλωση, ένα κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να επέμβει όσον αφορά το καθεστώς
εξαρτητοποίησης της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτά όλα τα θέματα η Ελλήνων Συνέλευσης διαθέτει όλα αυτά τα στοιχεία, τους ανθρώπους που χωρίς κανέναν ενδιασμό μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα που θα είναι δίκαιο τόσο για τους Έλληνες, όσο όμως και εκείνη και αν θέλετε η απότερη σκέψη της Ελλήνων Συνέλευσης, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ο άνθρωπος είναι στο κέντρο, να αφυπνίσει και να δώσει θάρρος και σε όλες αυτές τις ανεξάρτητες φωνές που υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να αντιληφθούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ίδιοι οι πολίτες και όχι κτίρια, ντουβάρια και νόμιμες εταιρείες.